Σημαντικό ενισχύει το θέμα των συνεργασιών και στο επίπεδο του προγράμματος. Επί τη βάση αυτού που λέτε. Αντιδεξιό πρόγραμμα, προοδευτικό κτλ. Επιτρέψτε μου πριν άρθω σε αυτό να κάνω δύο σχόλια σε δύο κεντρικές ιδέες από αυτά που ο κύριος Βορύδης προηγούμενα. Πρώτον, δεν ήταν καθόλου μύθος το μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Αυτό χάραξε και διαμόρφωσε μέσα στην κοινωνία στρατόπεδα, προφανώς αλληλοεπικαλυπτόμενα με τις αντιφάσεις τους κτλ. Τα οποία τροφοδότησαν και τροφοδετούν και εκλογικές προτιμήσεις και πολιτικές συμπεριφορές και αλλαγές στα κόμματα και στον πολιτικό χάρτη. Και με αυτή την έννοια η δικιά μας γραμμή άποψη, αν θέλετε, αυτό που λέμε εφαρμογή των βασικών της συμφωνίας ταυτόχρονα με παράλληλο πρόγραμμα και προοπτική μέσα στην τριετία απεγκλωβισμού από τις μνημονιακές πολιτικές, έτσι, αυτή η γραμμή είναι σταθερή πάνω στο ότι τελικά αυτές οι συνταγές δεν κάνανε καλό, ούτε κάνουνε καλό. Και επίσης, ένα δεύτερο σχόλιο, η υποχώρηση αυτό που υπόθηκε της αριστεράς ως προς τα... Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε περήφανοι για το ότι έχουμε βοηθήσει έστω τόσο σε αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ναι, δηλαδή, έχουμε τρεις εκλογές μπροστά μας. Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία. Έχουμε τον Τζέρεμι Κόρμπιν. Έχουμε τη συζήτηση για το χρέος που κάποτε ήταν αδιανόητη και κάτω από το τραπέζι που γίνεται πια ανοιχτά. Έχουν γίνει κάποιες σοβαρές αλλαγές. Όχι τόσες όσο κάποτε εκτιμούσαμε, που λέγαμε ναι, το μέτωπο του Νότου θα είναι έτοιμο. Αλλά έχουν γίνει κάποιες σοβαρές αλλαγές μέσα στις οποίες η σύγχρονη ριζοσπαστική αριστερά μαζί με άλλα κομμάτια, πράσινοι και κάποιοι από τους σοσιαλδημοκράτες που αποδεσμεύονται από την μετάλλαξη τη 15ετή, θα παίξουν το ρόλο τους. Άρα έρχομαι στο θέμα των συμμαχιών. Άρα αυτό εκκινώντας, θα εδώ, γι' αυτό σας λέω. Εκκινώντας από την αποδόμηση, κατά τη γνώμη μου, δύο βασικών από τα επιχειρήματα που είπε ο κύριος Βορύδης ως προς τη συγκυρία και ως προς την αριστερά, έρχομαι, ας πούμε, στο θέμα των συνεργασιών. Η εκτίμηση δικιά μας είναι ότι ο στόχος μια ισχυρή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι το λένε αυτοδυναμία, βοηθούντος αυτού του άδικου καθόλου εκλογικού νόμου, έτσι να είμαστε πάρα πολύ σαφείς, δεν είναι έξω, δεν είναι έξω από τα πράγματα. Διότι εάν τα κόμματα μέσα στην πόλωση την πραγματική, την πολιτική που έχει υπάρξει, εάν τα κόμματα είναι λιγότερα αυτά που θα περάσουν το 3%, προς Θεού δεν ονοματίζω κανένα, ούτε εύχομαι σε κανέναν να είναι εκτός. Είναι σαφές ότι και με ένα ποσοστό της τάξης του 34,5-8 και πάνω υπάρχει αυτοδυναμία. Αλλά αυτό θα κριθεί Κυριακή το βράδυ. Ναι, βεβαίως. Αν μείνουν περισσότερα κόμματα. Αν μείνουν το κατόφλι αυτοδυναμία, πάει στο 34%. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο, ας πούμε, να είναι εκτός τόπου χρόνου συζήτηση. Θέλετε πραγματικά την αυτοδυναμία, ναι, βέβαια, ναι. Κύριε Δεν το Βούτση. Συζητάω, κύριε Οικονόμου. Θα τη θέλαμε ακριβώς για να μπορούμε ύστερα να κάνουμε τις ad hoc συνεργασίες και συμμαχίες και μέσα στη Βουλή και μέσα στο μαζικό κίνημα κτλ. Εγώ δεν αποκλείω, παραδείγματος χάρη, σε μια σειρά ζητημάτων, νομοσχεδίων ή άλλα, ακόμα και με τους πρώην συντρόφους της ΛΑΕ, αν βρίσκονται στη Βουλή, να υπάρχουν συμπτώσεις. Να υπάρχουν συμπτώσεις κτλ. Πόσο μάλλον για τα κόμματα για τα οποία συζητάτε. Έρχομαι στο θέμα τώρα. Πέρα από την υποτολογώντας πέραν τη αντίθεση. Πάμε σε αυτό. Πριν είμαστε. Κοιτάξτε. Είναι σαφές ότι με την παρούσα κατάθεση, την προγραμματική του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού, δεν υπάρχει σημείο επαφής για μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση. Το λέω ευθύτατα. Δηλαδή, είδατε και με τα δύο. Δηλαδή, το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά στη γραμμή του κυρίου Βενιζέλου που την μετάγγισε από ό,τι φαίνεται στην κυρία Γεννηματά, παρότι έχει ένα διαφορετικό προφίλ. Δηλαδή, δοξάστε μας. Εμείς δώσαμε το κόστος, πληρώσαμε το κόστος, τρία μνημόνια στη σειρά, έγκαιρα τα είχαμε δει, όλοι οι άλλοι ήταν στον κόσμο τους. Τώρα είναι ο καιρός ο κόσμος και με όλους μαζί, δηλαδή και με Νέα Δημοκρατία, όλοι μαζί να είναι καταλήτη στο ΠΑΣΟΚ ενός πράγματος ακόμα πιο πλαδαρού από αυτό που λέγα προηγούμενα ότι είναι αδιανόητο σε συνθήκες δημοκρατία. Δεν έχει φέρει δηλαδή σε ένα προγραμματικό πεδίο μια ένσταση. Δεν λέω για τα πρόσωπα, λέω για την πολιτική. Για την πολιτική. Για την πολιτική. Για δε το ποτάμι είναι σαφέστατο ότι καθώς βρίσκεται για πρώτη φορά στην πολιτική του ζωή το κόμμα σε μια περιδίνηση αντιφάσεων, νέων προκλήσεων κτλ. Στρογγυλεύει μέχρι εξαφανίσεως του ορίζοντα όλες του τις θέσεις, ακόμα και στο προσφυγικό που θα περίμενε κανείς λόγω του ψηφοδελτίου επικρατείας, που είναι άνθρωποι μέσα που έχουν δώσει μάχες για τα δικαιώματα κτλ. Να έχει μια ριζοσπαστική θέση. Μια ριζοσπαστική θέση. Ο κ. Αλιβιζάτος και άλλοι.
Παρόλα αυτά, στρογγυλεύει μέχρι εξαφανίσεως, σε επαναλαμβάνω, όλες του τις γραμμές. Άρα, προγραμματικά μιλώντας, οι προϋποθέσεις προεκλογικά δεν υπάρχουν για συνεργασία με αυτά τα κόμματα. Είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Μετεκλογικά, και αφού κάθε κόμμα δει και έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να δει το εκλογικό αποτέλεσμα και το τι κατεύθυνση θα δώσει ο κόσμος, θα είναι ανοιχτό το πεδίο σε πυκνό πολιτικό χρόνο, όπως συμβαίνουν όλα, στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι, αλλά να αναδιαμορφωθούν ενδεχομένως με προγραμματικές μετακινήσεις, αυτό να αναδιαμορφωθούν κάποιες δυνατότητες. Εσείς κάνετε μια προσπάθεια συσπήρωσης. Εσείς όμως. Εσείς, ακόμα. Κάνουμε ακόμα προσπάθειες συσπήρωσης για την αυτοδυναμία. Ωραία, το καταλαβαίνει αυτό κανείς. Λέω όμως από την άλλη πλευρά, επειδή δέχεστε και κατηγορίες από τους πρώην συντρόφους σας. Ότι στην ουσία είναι προαποφασισμένη η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Αυτό. Ο δε κ. Κουτσούμπας βάζει και ένα ακόμη ενδεχόμενο. Λέει σε δεύτερη φάση. Σε πρώτη φάση ο μικρός είναι ασπιμός και σε δεύτερη θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή ύστερα η καταστροφή θα ολοκληρωθεί πλήρως. Κύριε Βούτση, αυτό όμως λέω είναι δεδομένο ως αποκλειόμενη πιθανότητα. Όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Για το μεγάλο συνασπισμό, ναι, λέτε τώρα απολύτως. Απολύτως. Ακόμα και αν δεν φτάνουν τα μικρότερα. Αν είμαστε πρώτο ή αν είμαστε δεύτερο κόμμα, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, αν δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αυτός ο κακός εκλογικός νόμος μπορεί λοιπόν, και να μην βγαίνουν. Και άδικος, ναι, βγάζει νούμερα για αυτή την περίπτωση σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή ναι, γύρω αλήθεια, από το ένα από τα δύο κόμματα είναι το μόνο καλό ως προς την κυβερνησιμότητα, το οποίο όμως δεν αγγίζει τις δικές μας χορδές. Όχι, το ρωτάμε σε άλλη βάση. Το αν κάνεις μια κυβέρνηση με 152-153, τι θέλεις τη διακυβέρνηση. Θα το κάνεις, όντως. Πώς δεν τη θέλεις. Βγαίνει αριθμητικά. Είναι ισχυρή κυβέρνηση. Πώς δεν τη θέλεις. Για μας τα δύσκολα υπάρχουν και στους 163, όπως φανερώθηκε. Διότι είμαστε σε ένα, δεν λέω εχθρικό, αλλά ξένο περιβάλλον και στη δημόσια διοίκηση και στον εξωτερικό παράγοντα. Δηλαδή, απλώς θεωρούμε ότι τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι δεν θα υπάρχει οικονομική ασφάλεια. Και θα έχουμε μια μεγαλύτερη εμπειρία. Αλλιώς, ανεξάρτητα αριθμών, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πορεία. Να σας θέσω για τους κυρίους και τις κυρίες της Alter Parts του άλλου πόλου. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω και με 151 ο κ. Μητσοτάκη και κάτι διάφορα χρόνια κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Αν είστε δεύτερο κόμμα τώρα, το θέμα είναι με σαφήνεια μια γραμμή προοδευτική. Το καταλάβαμε αυτό. Εάν είστε δεύτερο κόμμα, θα μείνετε αντιπολίτευση και θα πετροβολάτε, όπως λέει ο κύριος Μαϊμαράκης. Τι πολιτική θα μείνουμε αντιπολίτευση, θα ψηφίσετε για παράδειγμα τα νομοσχέδια που έρχονται. Θα μείνουμε αντιπολίτευση, αλλά δεν θα πετροβολάμε. Δηλαδή, τα θέματα τα οποία είναι συμπεφωνημένα και στα οποία δεν θα έχουν μπορέσει να βρεθούν οι εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις ακόμα και με βάση τις δικές μας επεξεργασίες και βεβαίως θα τα ψηφίζουμε. Αλίμονο. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή θα ήταν παράλογο, αντιφατικό και, και δεν θα το θέλαμε. Υπάρχει τέτοιο πεδίο αντιπολίτευσης, να ξέρετε, να γίνει. Το 70 και κλείνω με αυτό, με μακρηγόρησα. Επειδή τώρα έχω μια εμπειρία λίγο από τα αυτοκέλυφος των Υπουργείων που είχα την τιμή επί 6 μήνες να έχω και μια ευθύνη, το 30 με 70% της δουλειάς των Υπουργείων, αρκετών Υπουργείων, είναι απολύτως απεξαρτημένα από οποιαδήποτε συμφωνία και μνημόνιο. Μα απολύτως, δηλαδή υπάρχει τέτοιο πεδίο να κάνεις πράγματα που λένε, και πράγματα. Σε λέω και για κρίσιμα Υπουργεία εσωτερικών, προπό, διοικητικής μεταρρύθμισης, μετανάστευση. Πείτε μου για το μεταναστευτικό προσφυγικό που θα μπορούσε να ανάψει κουβέντα, διότι είναι μείζον θέμα. Τι σχέση έχει με τη συμφωνία για τον πνημόνιο. Θα έλεγα καμία. Γι' αυτό λοιπόν. Θα έλεγα καμία. Και επειδή στο μυαλό ή για μου τα σκουπίδια είστε τώρα που μαλώσαμε και με τους υπηρεσιακούς, διότι πήγανε δύο ΣΔΙΤ με κάτι φαραωνικά να τα περάσουν μέσα στις 20 μέρες, ενώ έχει αναρτηθεί ο νέος σχεδιασμός. Καμία σχέση. Τώρα ανοίγεται θέματα. Άρα θέλω να πω, χωρίς να αποενοχοποιώ την κατάσταση, αλλά υπάρχει πεδίο άσκησης. Να μας πείτε πολιτικής και μια κουβέντα για τον κύριο Φλαμπουράρη, μην το ξεχάσουμε το θέμα, γιατί η Νέα Δημοκρατία το έχει ψηλά, συνεχίζει να το έχει ψηλά και μάλιστα λέει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Κλασική. Χθες το έκλεισε βέβαια ο πρωθυπουργός. Μισό λεπτό πριν απαντήσω, το λέω, διότι από και τη δική σας πλευρά η ιστορία διαφθορά, διαπλοκή κτλ. Έχει αναγορευτεί σε πρώτη στο θέμα. Ακριβώς επειδή είναι σημαία. Και διαχωριστική γραμμή σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς επειδή είναι σημαία, θέλω να πω ότι στις περιπτώσεις όπου δίνονται έγκαιρα και με σαφήνεια οι όποιες εξηγήσεις ζητιούνται, αυτό που μένει στο τέλος είναι η προκατάληψη όσων ξεκινάνε κάποιες ιστορίες. Εντάξει, λοιπόν, επ' αυτού πιστεύω πως είναι πάρα πολύ καθαρά
τα ζητήματα και δεν είναι ανάγκη παραπέρα να προχωρήσουμε. Έτσι θα λιώσει αυτό που θέλανε να κάνουν. Δηλαδή, αυτή τη βδομάδα, αντί να μιλάμε για του Φαλτσιανή, είδα χθες ήδη τις 8 αναγραφές. Τις καινούργιες. 8 ονόματα. Βέβαια, τις καινούργιες και μέσα από εκεί τι κρύβονται. Α πούμε, αρκεί να αρχίσει η συζήτηση για αυτά, που δεν θα είχε πάλι, μπορεί να μην είχε πολιτική στόχη. Για χρόνια συζητάμε γι' αυτά. Ναι, είδατε όμως που δεν είχαμε προσεγγίσει την αλήθεια. Είδατε πως όταν γινόταν η συζήτηση, ποιος πρέσβης πήγε, ποιος το πήρε τελικά, γράφτηκε από τη Λαγκάρτ στο Υπουργείο Οικονομικών, ποιος παρέδωσε τι και... Είδατε που υπάρχει εξ αρχής εκεί ένα πρόβλημα, αν παραδόθηκε ολόκληρο το... Άρα λοιπόν, αντί να μιλάμε για αυτά, έγινε η επιλογή όπως και στη φάση με τον Κατρούγκαλο, με τη Βαλαβάνη, με άλλους, αυτές τις στοχοποίησεις. Κατ' εμέ. Άρα στοχοποίηση, λέτε, δεν υπάρχει τίποτα. Κατ' εμέ, ναι. Μάλιστα.